μοίρας ήταν γραφτό. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω αστεία σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλέφαρα μου να κλείνω, να με φιλάς να σπίνω, θέλω κοντά σου να μείνω. Έλα. Σε νιώθω. Σε χάσω, θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω αστεία σου να γίνω, κάθε πλήρα παλύνω που σε πονά. Τα βλέφαρα μου να κλείνω, να με φυλάς σου να μείνω πάντοτινά. Μπράβο, μπράβο! Τι ωραία που ξεκινήσαμε! Αυτό το καταπληκτικό ζευγάρι, αυτό το ντουέτο που έχει αφήσει η εποχή, η κυρία Τζένι Βάνου και ο κύριος Γιάννης Βογιατζής, βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας σε Χρόνο TV για να μοιραστούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα ρομαντικά, μελωδικά, διαχρονικά τραγούδια που έχετε πει, που από τη δεκαετία του 60, τη χρυσή εκείνη δεκαετία για αυτό το ντουέτο, για αυτή τη φοβερή συνέβρεση. Σήμερα τα τραγουδάμε ακόμη, και όχι μόνο τα τραγουδάμε, αλλά τα τραγουδάνε και όλοι οι νεότεροι καλλιτέχνες, και σήμερα θα βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους και θα θυμηθούμε ποιος έχει πει τι και αξέχαστες ερμηνείες εδώ σε Χρόνο TV, ο κύριος Βογιατζής και η κυρία Τζένι Βάνου. Πάμε να ξεκινήσουμε την ιστορία μας έτσι όπως όμορφα ξεκινάμε τις εκπομπές. Και βεβαίως αυτό το ντουέτο τώρα σε εικόνα μπροστά σας και με υλικό αρχείο. Πάμε να το δούμε. Το κορίτσι θ' αγαπούσες και στο στόμα το φιλούσες. Τώρα απ' έξω το κυδώνεις και για λουπανιά πλώνεις. Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής. Άνοιξε, οι χρυσές φωνές της δεκαετίας του 60 που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο χώρο της μουσικής. Η σύμπραξή τους στη δισκογραφία ενθουσίασε και συγκίνησε το πλατή κοινό, άνοιξε, αφού η χημεία τους ήταν παροιμιώδης. Ο Μίμης Πλέσσας πρωτάκουσε και ξεχώρισε την Ευγενία Βραχνού όταν ήταν 12 ετών, στην παιδική χοροδία Ελληνίδων, σε μια ηχογράφηση για ένα δίσκο του Νίκου Γούναρη. Μόνο τον έξυπνο μπορεί να κάνει κανείς. Αν ξεκινήσει, ψάχνει να βρει τα σπουδαιότερα επίθετα για να χαρακτηρίσει αυτό το μοναδικό φαινόμενο που είναι η Τζένι Βάνου. Η πρώτη μας νύχτα άργα θα κυλήσει. Το Γιάννη Βογιατζή τον ανακαλύπτει στα πρώτα του βήματα Μπουρνέλης, στο κέντρο Νέα Αθήνα, όπου έκανε σοου με την Μπελίντα και τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ο Γιάννης είναι πολυτάλαντος. Μπορεί ό,τι ώρα θέλει να είναι ο σπουδαίος τραγουδιστής, ο καλός ηθοποιός, να χορέψει, να κινηθεί, και με αυτές τις φυσικές του χάρες μπορεί να υποστηρίξει τα πάντα. Ας αρνηθώ, αγάπη μου,
Τρία χρόνια αργότερα, ο Μίμης Πλέσας δίνει το τηλέφωνο του Γεράσιμου Λαβράνου στην Ευγενία Βραχνού, ο οποίος γίνεται κενωνός της, αλλάζοντάς της το όνομά της σε Τζένι Βάνου. Η Τζένι Βάνου δίνει εξετάσεις στην Επιτροπή Ελληνικής Ραδιοφωνίας με επιτυχία και στη συνέχεια γίνεται η αγαπημένη τραγουδίστρια μεγάλων συνθετών. Η Τζένι υπήρξε η φωνητική μου μούσα για πάρα πολλά χρόνια και όλα τα τραγούδια που έγραφα χρειαζόταν το ταλέντο της, την ερμηνεία της και τις ατέλειωτες δυνατότητες της. Ένας ουρανός μας στέρια. Το 1960 ο Γιάννης Βογιατζής κάνει την εμφάνισή του στη δισκογραφία και γρήγορα απογειώνεται, κερδίζοντας για τρεις συνεχόμενες χρονιές τις πρώτες θέσεις στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού. Το 1963 κάνει και την εμφάνισή του στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Όταν λείπει γάτα», ενώ στη συνέχεια ακολουθούν και άλλες συμμετοχές του σε ταινίες. Κάποια ξένα περιοδικά βάζουν τις 100 καλύτερες μπαλάντες στον κόσμο. Και στη θέση 32 υπάρχει το «Ένας ουρανός μαστέρια» του Τζιάννη Βογιατζή. Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Βάνου. Δύο καλλιτέχνες με τις δικές τους ξεχωριστές πορείες, που όμως η παρουσία του ενός αρκεί για να φέρει στο μυαλό μας τη μαγική συνέβρεσή τους. Ωραία εκπομπή θα κάνουμε σήμερα και πρέπει να πω ότι μάλλον θα είναι και ξεκούραστη για μένα, γιατί πέραν του ότι εντάξει θα χαρούμε πάρα πολύ με όλα αυτά τα τραγούδια που θα ακούσουμε, είναι τόσο το μπρίο, το σκέρτσο, η ζωντάνια των προσκεκλημένων και των βασικών προσκεκλημένων, αλλά και όλης της παρέας εδώ, που τι να πω, νομίζω ότι για μένα θα είναι όχι απλώς ευχάριστη, αλλά και πραγματικά ξεκούραστη. Θέλω να χειροκροτήσω όλους εδώ, όλα αυτά. Και εμείς τα... εσένα. Να δώσουμε λοιπόν ένα χειροκρότημα να ξεκινήσουμε. Να παρουσιάσουμε τους φίλους που έχουν έρθει σήμερα για σας, την κυρία Σόφη Ζανίνου. Σόφη μου, καλώς μας ήρθες. Καλησπέρα. Ένα κορίτσι γεμάτο χαμόγελο, ένα κορίτσι που έχει και τη δικιά της διαδρομή, αλλά έχει και τόσα να μοιραστεί μαζί σας. Σε ευχαριστώ για το κορίτσι. Εγώ θέλω να δηλώσω φανατική θαυμάστρια και των δύο. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλη μου τιμή, πραγματικά δεν είναι σχήμα λόγου, είναι από την καρδιά μου. Θεωρώ τιμή ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε αυτά τα ιερά τα τέρατα, σε αυτές τις τεράστιες φωνές, σε αυτούς τους εξεχωριστούς, εξαιρετικούς καλλιτέχνες που εγώ νιώθω δέος. Και θέλω να πω ότι και το δηλώνω αυτό, δηλαδή πιστεύω από την ότι και οι τηλεθεατές σήμερα έτσι ανοίγοντας τους δέκτες ή γυρνώντας προς εμάς θα έχουν ενθουσιαστεί έτσι με αυτή τη συνέβρεση σήμερα εδώ του κυρίου Βογιατζή με την κυρία Βάνου, με αυτές τις καταπληκτικές φωνές, τις χρυσές φωνές αυτές και τα τραγούδια που είναι τόσο αγαπητά και τόσο εύκολα ξανάρχονται στα αυτιά μας και φτιάχνουν και καριέρες και νέων καλλιτεχνών. Θέλω να περάσω και στον... έχουμε δύο Γιάννηδες σήμερα και μάλιστα και με το ίδιο επίθετο. Θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Γιάννη Βογιατζή, αλλά τον ηθοποιό της οικογένειας, έτσι που εδώ και χρόνια μας έχει χαρίσει τόσες πολλές ερμηνείες και είναι πρώτα ξαδέλφια, έτσι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Ζανίνου. Ναι. Εκ μέρους της οικογένειας για τα καλά λόγια που είπε. Γιατί με τον Γιάννη δεν είμαστε απλώς μόνο πρώτα ξαδέλφια. Τον έχει βαφτίσει ο πατέρας μου, έχει παντρέψει τη μάνα του με τον πατέρα του. Είμαστε πολύ ειδικοί. Και από τον καιρό που έχω χάσει. Από τον καιρό που έχω χάσει και τον αδερφό μου, τον Γιώργο, τον ζωγράφο, ναι. Ο Γιάννης για μένα είναι ο αδερφός μου. Mm. Ο λίγο μικρότερος στην ηλικία. Να μην λέμε και. Δεν Γιάννη, πώς. Λίγο. Πραγματικά η οικογένεια αυτή έχει βγάλει καλλιτέχνες. Αλλά ο μεγάλος όμως καλλιτέχνης. Είναι ο Γιάννης μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το περίμενα. Θα το δεχτείτε αυτό. Θα το δεχτείτε. Λοιπόν, για να καλωσορίσω και τον κύριο Γιώργο Γερολυμάτο. Καλώς μας ήρθατε. Πρώτη φορά στην εκπομπή. Καλησπέρα σας. Μεγάλη μου χαρά που είμαι κοντά σας. Εγώ να πω έτσι, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια καμία φορά.
δεν θα πω μόνο ότι είναι τιμή μου, ότι είναι χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους και ανάμεσα σε σπουδαίους μεγάλους τραγουδιστές. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι είχα τη χαρά στην καριέρα μου, στο ξεκίνημά μου, να βρεθώ δίπλα στο Γιάννη το Βογιατζή, που τότε ήταν τέρας, το ιερό τέρας του ελληνικού τραγουδιού. Εγώ αγαπώ. Ναι, εντάξει. Ας μιλήσουμε σοβαρά μια φορά και μετά το γυρίζουμε στο χιούμορ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κατά μία όμως. Στο αυτό υποστήνωση. Με του νόμου 105. Εγώ θα είμαι πολύ σοβαρός πάντως. Πήρα πολλά πράγματα από τον Γιάννη. Επίσης είχα τη χαρά να συνεργαστώ και με την Τζέννη, με τη Σόφη Ζανίνου. Αγαπούσα πάντα και θαύμαζα τους δύο ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Άρα όλη αυτή η παρέα. Είμαστε λοιπόν μια πολύ όμορφη και αγαπημένη παρέα. Έτσι, και ο κύριος Αριστίδης Καμάρας, χαίρετε. Καλώς μας ήρθατε. Λοιπόν, έχετε έρθει σήμερα εδώ, γιατί νομίζω ότι με τον κύριο Βογιατζή σας συνδέει μια μεγάλη αγάπη για τον Παναθηναϊκό, βεβαίως. Και με τους δύο. Η κυρία Τζενιβάνου, και η κυρία Τζενιβάνου είναι Παναθηναϊκός. Όχι, Ολυμπιακός. Όχι, μην με δίρετε όλοι. Η κυρία Τζενιβάνου έχει έρθει να κάνει παρέα σε μένα. Δεν είναι Παναθηναϊκός. Ο λόγος που δεν ξανατραγουδήσαμε μαζί εδώ και στο 30. Καταρχήν έπρεπε να ισορροπήσει κάπως η ιστορία, κύριε Καμάρα. Δεν γίνεται δηλαδή να είστε μόνο Παναθηναϊκοί. Όταν γνώρισα την θεϊκή τότε Τζενιβάνου, τη γνώρισα ως Παναθηναϊκό. Θέλω να μου πείτε ποιος σας έδωσε και σας έκανε καλλιτεχνικό ντουέτο, ζευγάρι. Αυτές οι φοβερές φωνές πώς ενώθηκαν. Κανένας. Δηλαδή... Έτυχε ο Γιώργος ο Μουζάκης, ο πολύ μεγάλος Γιώργος Μουζάκης, κάποια στιγμή στο θέατρο να γράψει ένα τραγούδι... Στο Μετροπόλιταν. Στο Μετροπόλιταν. Mm-hmm. Για μένα, ένα τραγούδι για τον Γιάννη, γιατί είχαμε χωριστές εμφανίσεις, mm-hmm. και σκέφτηκε να γράψει και ένα ντουέτο. Ναι. Και έγραψε το «Θέλω κοντά σου να μείνω». Α, μάλιστα. Οπότε... Από τότε έχουμε δίσκο με όλο ντουέτα. Έτσι. Πώς λεγόταν αυτός ο δίσκος, θυμάστε? Γιάννης Βογιάννης Τζενιβάνου, Τζενιβάνου Γιάννης Βογιάννης. Κάπως έτσι. Ναι, έτσι λεγόταν, έτσι λεγόταν. Μετά ήταν το αμαξάκι. Το αμαξάκι, γενικός τίτλος. Το αμαξάκι του Καπνίση. Του Καπνίση. Κώστα. Και έτυχε να δέσουμε τόσο πολύ. Θα πω κάτι. Εκείνη την εποχή υπήρχαν κάτι περιοδικά, το Φαντάζιο, το Ντομινό, mm-hmm. δεν ξέρω τι. Ναι, ναι, ναι. Και κάνανε αντίστοιχους διαγωνισμούς με τους φετινούς, mm-hmm. Που ψήφιζε ο κόσμος. Ναι. Ποιο είναι το πιο αγαπητό ντουέτο. Έτσι. Εκτός από τις μεμονωμένες εμφανίσεις. Και το λέω με πάρα πολύ καμάρι, mm-hmm. σε μια εποχή που υπήρχε το ντουέτο των θείων αυτών, mm-hmm. γιατί έτσι τους πιστεύω, δεν κάνω καμιά υπερβολή, του Καζατζίδη με τη Μαρινέλα, mm-hmm. και εμείς βγήκαμε πρώτοι. Πήραμε χρυσό μικρόφωνο. Mm-hmm. Δεν το πιστεύει κανείς αυτό. Mm-hmm. Και όμως τότε ψήφισαν εμάς. Θέλω να πάμε να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η καριέρα, πώς γίνεστε η μούσα πολλών μεγάλων συνθετών και βεβαίως στη συνέχεια θα μας κάνει αυτή την τιμή και θα μας δώσει τη χαρά η κυρία Τζενιβάνου να μας τραγουδήσει εδώ σήμερα. Πάμε. Ξύπνα αγάπη μου, η νύχτα τέλειωσε, τα αστέρια χάθηκαν. Τζενιβάνου, μια φωνή που σφραγίζει με την ερμηνεία της τα τραγούδια που ερμηνεύει. Μούσα ξεπέραστη πολλών μεγάλων συνθετών, όπως του Μουζάκη, του Γιαννίδη, του Καπνίση, του Μαμαγκάκη και του Πλέσσα. Παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο. Τυχαία σε γνώση. Η Τζένι Βάνου ανήκει στην εποχή που το τραγούδι για να γίνει χρειαζόταν αληθινές φωνές. Η καριέρα της ξεκινάει με το ελαφρό τραγούδι και επιτυχίες όπως το «Ξύπνα αγάπη μου», «Η σκλάβα», «Σ' αγαπώ» γίνονται ψήθυρο στα χείλη των ερωτευμένων. Στην εποχή που ο τραγουδιστής, η τραγουδίστρια έπρεπε να συγκεντρωθεί στο λαρίγγι και στην ψυχή.
Το λαϊκό τραγούδι κυριαρχεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και η Τζένι Βάνου πιστεύει ότι η καριέρα της πλησιάζει στο τέλος. Όμως, εκεί ακριβώς κάνει τη στροφή με πιο λαϊκότροπα ακούσματα και αυτό το χρωστάει στον Τόλι Βοσκόπουλο με το τραγούδι «Αγόρι μου». Χίλιες βραδιές θα μ' αρνηθείς. Η μία επιτυχία έρχεται πίσω από την άλλη και η Τζένι αποδεικνύει ότι μπορεί να υπηρετήσει και αυτό το είδος του τραγουδιού. Κι όπου κι αν πας κι όπου σταθείς. Και αυτό το ιδιαίτερο τίμπρο φωνής, σαν παλιά πολυπαιγμένη κορνέτα από έμπειρο τζαζίστα, ήταν μια φωνή που έγραψε στην ψυχή των Ελλήνων. Ο μέντορας της Μίμης Πλέσας της γράφει τότε λαϊκά τραγούδια, όπως «Το χίλιες βραδιές», «Σε βλέπω στο ποτήρι μου» και άλλα. Επιτυχίες που δύσκολα μπορούσαν να ερμηνευτούν από άλλες σημαντικές φωνές του σήμερα. Όταν τελειώσει το πιωτό, δεν ξέρω τι θα γίνω. Ποιος ξέρει να πει πως γίνεται να είναι η αγάπη τροπή. Γελιέστε λοιπόν, γελιέστε, κι αν έφταξα ακόμα πέστε, ποιος θα ήταν άξιος να γίνει ο Κρήτη. Που έπαιξε έτσι πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα και των δυο σας, είναι ο Μίμης ο Πλέσας, έτσι. Να εδώ, αγαπημένη. Και ο Μίμης ο Πλέσας. Και ο Μίμης ο Πλέσας, και επειδή έτσι ξεκινήσαμε που έλεγε για σας, πήγαμε και τον συναντήσαμε και είπε για σας, νομίζω ότι και στην περίπτωση της κυρίας Βάνου, εμένα, εκείνος σας πρωτοανακάλυψε αυτό μεντοράζω. Που συνηθίζουμε. Είναι ο μεντοράς μου. Όταν εγώ ξεκίνησα και κατάφερα να με πάνε, γιατί ντρεπόμουν, κατάφερα να εννοώ. Συνάντησα το πρώτο πρόσωπο σε όλο αυτό το μετέπειτα κύκλωμα γνωστό, το Μίμη Πλέσα. Και εκείνος με άκουσε στο πιάνο και μου είπε, αναφισβήτητα έχεις αξία. Αυτό μου μεγάλωσε τα φτερά. Και συνέχισε ότι πώς θέλεις να συνεχίσεις. Εγώ νομίζω, μου είπε, ότι το καλύτερο από όλα είναι να μπεις
στους καλλιτέχνες που ανήκουν στο ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Όντως έτσι ξεκίνησα, έδωσα εξετάσεις, πέρασα. Και πώς ξεκίνησα. Να μην περάσει, κύριε Μάνα. Τότε δεν έχει σημασία. Τότε δίναμε εξετάσεις. Παίρναμε άδεια για να μπορούμε να τραγουδάμε. Τώρα είναι μπει τις χιλιαλέστα και αλεστικά μη δώσετε. Και αλεστικά μη δίνετε. Λοιπόν, όχι ότι υπάρχουν φανταστικοί τραγουδιστές σήμερα. Φανταστικοί και συνθέτες φανταστικοί και καταπληκτικοί στιχουργοί. Με τη διαφορά ότι είναι τόσο πολλά τα άσχημα τραγούδια. Τώρα να ακούσουμε, θα μας πείτε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, κύριε Βογιατζή. Όχι, δεν, όχι. Μη μου λέτε τώρα όχι, όχι εδώ. Θα παρακαλέσουμε. Σας παρακαλέσουμε. Παρακαλώ πολύ αυτό το τραγούδι, μια που μιλάμε και για το Μίμη τον Μπλέσσα. Έλα, μπράβο. Έτσι ξεκινάμε. Μας νύχτα αργά θα κυλήσει, εσύ το όνειρό μου και γύρω η σιωπή. Ποιος θα έχει το θάρρος να πρωτομιλήσει την πρώτη τη λέξη. Ποιος τα θα πει, κι αν γίνουν τα μάτια αγάπης καθρεφτής και το μυστικό μας τα χείλη μας βγει, θα πούνε τα αστέρια πως πήγε ένας κλέφτης και πήρε ένα αστέρι και το έχει στη γη. Ένας ουρανός μαστέρια είναι η αγάπη δική μας που δεν έχει στη ζωή μας ούτε τέλος ούτε αρχή. Ένας ουρανός πάντα φωτεινός, ένας ουρανός μαστέρια που έχει χιλιά καλοκαίρια φυλαγμένα στη ψυχή, που έχει χιλιά καλοκαίρια φυλαγμένα στην ψυχή. Μια ξεχωριστή εκπομπή σήμερα Κυριακή, διότι πέραν από το ότι είναι χαρισματικοί τραγουδιστές και με καταπληκτικό έτσι ταλέντο, είναι και άνθρωποι πάρα πολύ, με πολύ ζωντάνια, μπρίο και άνθρωποι που έχουν ζήσει την αποθέωση του κόσμου και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω έτσι λίγο να το μοιραστείτε κύριε Βογιατζή μαζί μας, γιατί διάβαζα ότι αυτή η καριέρα ξεκίνησε για δύο τσιγάρα. Κάπως έτσι. Ναι, το έχω πει, το έχω μαρτυρήσει αυτό. Το 1952, σε μια βραδιά ταλέντων στο Άλσος Παγκρατίου, ναι, του Ζωζέφ του Κορίνθιου, κάποιος από τους πλούσιους φίλους μου, ήμασταν απ' έξω για αναψυκτήριο. Mm-hmm. Είχαμε τελειώσει το τελευταίο μάθημα του νυχτερινού γυμνασίου, το τελευταίο ήταν η τελευταία τάξη, το τελευταίο μάθημα, και ήμασταν ευχαριστημένοι όλοι γιατί περνάγαμε τότε όλοι. Όχι ότι μας περνάγανε, περνάγαμε γιατί ήμασταν καλοί μαθητές, δουλεύαμε το πρωί βέβαια, αλλά το βράδυ πηγαίναμε νυχτερινό γυμνάσιο και μαζευτήκαμε, ήταν 10 θυμάμαι Ιουνίου. Ένας πλούσιος φίλος, καλή του ώρα,
ο Διαμαντόπουλος, ήταν παγκρατιώτες βέβαια όλοι μας. Ναι, ναι. Με δελέασε για να βγω να τραγουδήσω, γιατί εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα γιατί η οικογένειά μου, ο Γιάννης ξέρει, η οικογένειά μου με προόριζε να ακολουθήσω, ο πρωτότοκος να ακολουθήσω το επάγγελμα του πατέρα. Ο πατέρας ήταν αξιωματικός. Νομίζω ότι η οικογένεια γενικώς πέρασε διάφορα. Ναι. Από εσάς. Ναι. Και εν διάφορη περιπτώσει με δελέασε με δύο τσιγάρα Παλμάλ και μου λέει αν θα βγει το τραγουδί, θα πάρει δύο τσιγάρα να καπνίσει. Εδώ τα καπνίζαμε εφημερίδα, θυμάμαι, καπνίζαμε αστεία. Εφημερίδα. Αστεία. Αστεία. Πού να βρεθούν λεφτά, κάναμε τσιγάρο. Έθνος κούτα καπνίζαμε. Και για δυο τσιγάρα... Έθνος κούτα. Όχι, φούκα, φούκα, τα φούκα. Και για δυο τσιγάρα βγήκα, τραγούδισα και με προσέλαβαν. Και την άλλη μέρα ήμουνα και το βράδυ δούλευα κιόλα. Έπαιρνα και 36 δραχμές, μου βγάλα 36 δραχμές. Έπαιρνα 26 εταιρεία λιπασμάτων. Συν 36. Είχα γίνει πλούσιο στην Ελλάδα. Σαν ζούσε η γιαγιά μας. Δεν επρόκειτο να γίνει ούτε αυτός ηθοποιός, ούτε εγώ τραγουδιστής. Τελείωσε. Ναι. Τον πατεράδο μας. Τόσοι ήτανε, αλλά. Κυριαρχία. Αλλά τόσοι ήτανε. Λοιπόν, είχαμε την ατυχία να τη χάσουμε και την ευτυχία που τη χάσαμε. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν έμαθα εγώ και η οικογένεια ότι ο Γιάννης ηθοποιός ήταν στο ΙΚΑ, με βαθμό, ήταν παντίο. Και ξαφνικά λέει ο Γιάννης ηθοποιός. Λέω ο Γιάννης δεν μας έχει πει ένα ανέκδοτο, αδερφό μου. Ένα ανέκδοτο δεν μας έχει πει να γελάσουμε. Και όμως είναι αυτός ο Γιάννης. Έχετε βρεθεί μαζί και σε ταινίες, έτσι. Καλά, εσείς και έχετε κάνει πόσες ταινίες. Εκεί έγινε και το εξής, γιατί είχε βάλει ο Φίνος. Παίζανε Βλαχοπούλου, Τσάσο, ο κόσμος. Μάρθα Καραγιάννη, στην Παρτενέα. Τη Μάρθα Καραγιάννη, όλος ο κόσμος. Όλο και γυναίκες ήσασταν. Από κάτω έγραφε Γιάννης και Γιάννης Βογιατζής. Και ήταν ο Φίνος και μας βλέπει και τους δύο κάτω στο φουαγέ του Φίνος, και το μακρινάρι στοιχείου. Και λέει, δεν μου λέτε, ελάτε εδώ, ελάτε. Ποιος από τους δυο σας είναι ο πρώτος και κάνουμε και οι δύο. Αυτός. Εκεί έδωσε ρέστα ο Φίνος. Νομίζω ότι το χιούμορ είναι αυτό. Και έτσι μας φίλησε, ναι. Καταπληκτικό. Μετά, αλλά με τον πατέρα μου το ανέκδοτο μεγάλο. Περπατούσε στην Πανεπιστημίου με έναν αεροπαγή. Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός. Και περπατάει και του λέει, ρε Κώστα, διάβασα σήμερα σε εφημερίδες για ένα Γιάννη Βογιατζή τραγουδιστή και ένα Γιάννη Βογιατζή ηθοποιό. Έχεις καμία σχέση? Και λέει ο πατέρας μου, ούτε με τον ένα, δεν ήθελε να ξέρει κανένα σας. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε κάποιες από τις εικόνες έτσι που έχουμε δέσει για τον κύριο Βογιατζή και τα τραγούδια αυτά τα υπέροχα που έχει πει και να δούμε έτσι και να θαυμάσουμε λίγο τον πρίο και το σκέρτσο του, πέραν από αυτό που μας χαρίζει εδώ στο πλατό. Και θέλω να συνεχίσουμε με τη συζήτησή μας με τους καλεσμένους μας, γιατί θέλω να μας πούνε και να προλάβουμε να πούμε όσα περισσότερα μπορούμε. Ναι, θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Πάμε! Σ' αγαπώ ελληνικά, ιότα μοντάλικα. Τη δεκαετία του 60, ένας νεαρός τραγουδιστής με φωνή βελούδινη και σταντική έρχεται να γράψει τη δική του μουσική ιστορία. Θυμήσου μια βραδιά με το τάγκο νοτούρνο. Ο Γιάννης Βογιατζής, ερμηνεύοντας μοναδικά την εποχή εκείνη, κάνει τις καρδιές των ερωτευμένων να παραλληλούν. Εκλέψες μια καρδιά με το τάγκο νοτούρνο. Ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει τόσο αγαπώ σε όλες τις γλώσσες, κοιτώντας έναν ουρανό με αστέρια. Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου. Στα 55 χρόνια καριέρας έχει ερμηνεύσει όλους τους συνθέτες και έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία σχεδόν όλα τα είδη τραγουδιού. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε. Αλλά απόψε για μένα σαν νεβολιά. Μια λέξη έχω να πω. Γιάννης Βογιατζής, 30 χρόνια. Να πας και άλλα όσα συνομίζεις και πάντα πρώτος, να ξυγιόμαστε, έτσι. Κάργα να πούμε, κάργα. Καημένα τα νιάτα, τι γρήγορα που περνούν. Το μπρίο και το σκέρτσο του τον οδήγησαν στο θεατρικό σανίδι και στο κινηματογραφικό πανί, όπου ξεδίπλωσε και το υποκριτικό του ταλέντο. Πάντα ταυτοστεφανωμένος και πάντοτε το καλύτερο παιδί
του ελληνικού λαού. Ένας. Γιάννης ο Μπουλιάδης. Προς τα μπότια σου πετώ. Κάνε την ό,τι θες χειρά μου, δεν σου την ξαναζητώ. Κάνε την ό,τι θες χειρά μου, δεν σου την ξαναζητώ. Στο πέρασμα των χρόνων, ο Γιάννης Βογιατζής επανεκτέλεσε μεγάλες στιγμές της καριέρας του, δίνοντας νέα δυναμική και σύγχρονη ματιά σε τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε. Η φωνή του, αναλύωτη και πάντα αισθαντική, εξακολουθεί να συγκινεί και να συναρπάζει. Θέλω να μας δώσετε λίγο από το κλίμα εκείνης της εποχής, γιατί τραγουδούσατε σε πάρα πολύ καλά κέντρα. Ερχόταν όλος ο κόσμος να σας ακούσει και έχετε ζήσει τη νύχτα έτσι σε μία πολύ... Πώς να το πω... Άκουσα ένα περιστατικό ότι εσάς τα λουλούδια δεν σας τα πέταγαν, σας τα προσέφεραν. Βεβαίως, έτσι. Ήταν τελείως διαφορετικό το παρά κλίμα. Μετά, επειδή είμαστε διαχρονικοί τραγουδιστές, και πια το φάγαμε στα μούτρα και λουλούδια στη μάτια. Αλλά την εποχή εκείνη, τη δεκαετία του 60, ήταν τελείως διαφορετικό η διασκέδαση. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε μίξη. Δεν ήταν διασκέδαση, ήταν ψυχαγωγία. Μπράβο, ναι. Μία διαφορετικό πράγμα. Εμείς στα κέντρα μας κάθε βράδυ κάναμε συναυλία. Σόφι, ξέρει, έχουμε δουλέψει. Η μικρούλα είναι βέβαια τότε. Αλλά κάναμε συναυλία, δηλαδή φεύγαμε στο πέμπτο τραγούδι και μας κατεβάζαν και μέχρι το 8ο. Κάναμε μπις δηλαδή, μέσα στα κέντρα που τραγούδαμε στην παλιά Αθήνα, μέσα στην Πλάκα. Ήσουν αυτό. Ήταν τελείως διαφορετική εποχή εκείνη. Δεν μπορεί, γι' αυτό και πολλοί συνάδελφοί μου σημερινοί καταξιωμένοι ζηλεύουν την εποχή, δεν ζηλεύουν εμάς. Ζηλεύουν την εποχή εκείνη που δεν. Άσχετα με αυτό, υπήρχε κάτι, Μάριο, που το οποίο έγινε μετά από χρόνια, το έκανε μάλιστα η Παμέλα, το ξεκίνησε πρώτη. Τότε υπήρχαν δύο μέρη που τραγουδούσαν οι καλλιτέχνες. Οι Τζιτζιφιές και δεξιά από το Δέλτα. Το Λαϊκό ήταν... και το Λαφρό. Μετά από την ώρα που μπλέχτηκε. Και τι ήταν, οι ίδιοι πελάτες. Ερχόταν σε εμάς από νωρίς, τρώγαν το πρώτο, δεύτερο πιάτο, τσαμπάνιος κτλ. Και κατά 4 ώρα το μαζεύαν και πηγαίναν από τη δεξιά μεριά του Δέλτα. Από την εποχή που μπήκαν λοιπόν και έγινε mixed, έγινε λαϊκή και μοντέρνη και όλα μαζί, από τότε ξεκίνησε να χαλάει η διασκέδαση. Διότι άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει στα μαγαζιά που δεν ήθελε τον καλλιτέχνη να είναι λαϊκός και απέφευγε να πάει στο μαγαζί που υπήρχε και λαϊκός τραγουδιστής, ή δεν ήθελε να έρθει να ακούσει τους μοντέρνους που μας λέγανε και σπαστικούς οι λαϊκοί. Εμάς μας λέγανε σπαστικούς οι λαϊκοί. Για να δώσουμε η Τζέννη λίγο είχε την ευτυχία να τραγουδήσει πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια και ένα διάστημα ήταν μία από τις πρώτες λαϊκές τραγουδίστρες. Δεν είμαι λαϊκά. Δεν είσαι. Δεν μπόρεσα να γίνω. Άλλο. Είναι πολύ μεγάλη τραγούδια. Λέξη να πει κανείς, να τολμήσει να πει ότι είμαι λαϊκός. Θέλω. Για να προλάβουμε όλα να τα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Θέλω, μισό λεπτό. Άλλο, θέλω λαϊκός. Να μου δώσετε την ευκαιρία για να ακουστούμε όλοι και να δώσουμε και το λόγο και στους καλεσμένους. Να προχωρήσει κυρία Βάνου για να ακούσουμε τα τραγούδια αυτά που έρχονται και ενώ πηγαίνει θέλω να μου πει η κυρία Ζανίνου, κυρία Βάνου θα με βοηθήσετε σε αυτό, θέλω να μου πει η κυρία Ζανίνου κάποιες από αυτές τις φοβερές ιστορίες που είχατε με τον κύριο Βογιατζή, που ζήσατε όταν βρισκόσασταν μαζί στο θέατρο ή εν πάση περιπτώσει σε νυχτερινά κέντρα. Λοιπόν, αν έχετε βρεθεί. Καταρχάς να πω ότι με την κυρία Βάνου δεν είχα την τύχη ποτέ να συνεργαστώ, παρά μόνο να τη θαυμάζω. Με τον Γιάννη έχω δουλέψει πάρα πολλές φορές. Και θέλω να πω τούτο, ότι την εποχή του ο Γιάννης έκανε μια βαθιά τομή σε αυτό που λέγεται ελληνικό τραγούδι. Και τι ήταν αυτό? Ήτανε ο τρόπος του τραγουδίσματός του. Πριν το Γιάννη υπήρχε στο τραγούδισμα μια υπερβολή. Ο Γιάννης το έκανε απλό καθημερινό. Θυμάμαι που μου έλεγε: θα τραγουδάς όπως μιλάς. Και αυτό ήταν το μη. Δηλαδή τραγούδισε όπως τραγουδάμε σήμερα. Επίσης θέλω να πω ότι ήταν ο πρώτος, και το τονίζω αυτό, έπονται οι υπόλοιποι, που ντύθηκε καταπληκτικά, που κινήθηκε, χόρεψε καταπληκτικά, που ήταν ένα μπριγιάν στην σκηνή. Στην πίστα όπου τραγουδούσε, και που ήταν και ο σεξιο τραγουδιστής, που τα έδινε όλα, που πέταγε τα σακάκια, που άρχισε τα πούμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι ήταν, μπράβο. Και με αυτό το χειροκρότημα και για την κυρία Βάνου. Μετά Γιάννη, μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρίματα. Λοιπόν, θα ακούσουμε καταπληκτικά τραγούδια τώρα. Πάμε. Δεν έχουν το δικαίωμα για σένα, ναι, μου λένε.
τα στήθια μου να καίνε. Να τρέχω σαν τρελή για να σε βρω, να λιώνω, να πονώ, να λαχταρώ. Αν είναι η αγάπη η αμαρτία, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία. Θα βγω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ. Δεν έχουν το δικαίωμα να με περιφρονούνε μαζί σου σαν με δούνε. Να λένε ότι είμαι αμαρτωλή που λιώνω στο δικό σου το φιλί. Αν είναι η αγάπη η αμαρτία, θα βγω να το φωνάξω με αιτία. Σε Χρόνο TV και θέλω, πριν περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να το πω αυτό, ότι έχουν πει πολλοί ότι η Τζένι Βάνου υπήρξε και είναι μία από τις καλύτερες γυναικείες φωνές που έβγαλε ποτέ η Μεσόγειος. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα εδώ και πάντα για διαφημίσεις. Φωνές μουσικές
κλεμμένες ματιές. Πάρε το στεφάνι μας, πάρε το γέρανι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου στον ουρανό, τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστεριζμό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστεριζμό. Τζένι Βάνου και Γιάννης Βογιατζής τραγουδούν Θεοδωράκη και τι ακόμη μαγικές στιγμές έχουν προκύψει έτσι από αυτήν εδώ την συνέβρεση, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, οι φωνές αυτές που στα αυτιά μας ηχούν τόσο όμορφα και τόσο γλυκά. Θέλω λίγο να δώσουμε το λόγο, να προλάβουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Κύριε Καμάρα, σας κοιτώ. Πείτε μας, γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που πέραν των γηπέδων μπορείτε να ξεδιπλώσετε τόσα άλλα από αυτά που έχετε ζήσει. Της δικηγορίας. Δεν το συζητώ. Αλλά εδώ μιλάμε για τα καλλιτεχνικά πράγματα, γι' αυτό συζητάμε. Να πω ότι τα πρώτα χρόνια της μεγάλης ποδοσφαιρικής ακμής είναι δεμένα με αυτούς τους δυο τεράστιους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Και να πω ακόμη ότι, επικυρώνοντας, επιβάνοντας αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι τότε οι διοικήσεις, μετά τις μεγάλες επιτυχίες, θέλανε να μας κάνουν να μας πάνε σε ένα ωραίο μαγαζί, είτε ήταν το Κάστρο, ήταν ο Βράχος, η Παλιά Αθήνα, ο Ιωμοστρούς, αλλά κυρίως ήταν η επιλογή να πάμε στο Γιάννη το Βογιατζή και για έναν άλλο ιδιαίτερο λόγο, γιατί τα φρονήματά του ήταν γνωστά. Αλλά και βέβαια. Και βέβαια. Καλά, θα φτάσουμε στον ύμνο. Αλλά να πω όμως ότι όταν ξεκίνησε ο Γιάννης με τον τρόπο που ξεκίνησε, κάποια στιγμή η χρονιά που έκανε πάταγο κυριολεκτικά ήταν στα Αστέρια, όταν τραγούδησε το Λανόβια. Έτρεχε όλη η Αθήνα. Κάθε μέρα το μαγαζί, θυμάμαι, ήταν γεμάτο για να πάμε να ακούσουμε το Λανόβια. Είναι αυτό, νομίζω, το τραγούδι που τον έστειλε σε όλη την Ελλάδα. Σπουδαίος ήταν για όλα τα άλλα, αλλά αυτό νομίζω. Αυτό ήταν. Όχι, τότε. Αριστεί, είμαι σίγουρη να σε βοηθήσω. Τότε δεν ήμουν τραγουδιστής ορχήστρας. Ορχήστρας, ακριβώς. Έτσι. Έτσι είναι. Και βεβαίως η Τζένι έρχεται την ίδια περίοδο με τον, γιατί είναι κάπου συνοδοιπόροι, όταν ακούμε πλέον Μούσχουρη που έχει καθιερώσει ο Χατζηδάκης, πάμε και την ακούμε τη Μούσχουρη στο Τζάκι, αν θυμάται κανείς Μουρούζη. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται αυτή η φωνή, η θεϊκή φωνή της Τζένης. Να σας πω κάτι, αυτό που ο κύριος Γερολυμάτος πριν μισό λεπτό που σας έκανε την ερώτηση off, ότι εσείς οι δύο τελικά υπήρξατε ποτέ και ζευγάρι, έτσι, στη ζωή. Ποτέ. Όχι, ζευγάρι δεν ήμασταν, εγώ μόνος μου. Τώρα θα τραγουδήσετε, δεν θα μιλήσετε άλλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Βογιατζή, εσείς. Κύριε Βογιατζή, τώρα που θα τον απομονώσω από εκεί, πείτε μας, σας παρακαλώ, αυτό που θέλετε. Βασίλη, Γιάννη, να μιλήσω. Αυτή είναι το πρόβλημα. Γιάννη, να μιλήσω, να μιλήσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πες κάτι. Πείτε μας, σας παρακαλώ. Πείτε μας, με όλη μου την αγάπη τον στέλνω από εκεί. Δεν μπορώ να την γελάω πάρα πολύ. Να την ακούσουμε την ατάκα. Πείτε το και δεν μπορώ, δεν τι μπορώ. Είναι αυτό το πράγμα. Πετά, άμα τελειώσει και θα μιλήσω. Όχι, δεν μπορώ. Τώρα θέλω, παρακαλώ. Αυτό δεν μπορώ, μπορώ, δεν γέλια. Ο μόνος τρόπος για να σοβαρευτούμε είναι να μιλήσεις εσύ. Ναι. Ωραία, τραγούδα και να μιλήσω μετά. Ωραία, τραγούδα μετά. Μουσική.
καρδιά καμιά μου απόψε μπρος τα πόδια σου πετώ. Κάν' την ό,τι θες κυρά μου, δε σου τι ξαναζητώ. Κάν' την ό,τι θες κυρά μου, δε σου τι ξαναζητώ. Σου το πάνε μια και δυο και τρεις και εφτά και οχτώ και δέκα. Αν μ' αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναειδώ γυναίκα. Αν μ' αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναειδώ γυναίκα. Φεγγάρι απόψε το ξεκρέμασα καλέ. Να το κάνεις δαχτυλίδι με τα γιο και μπρασελέ. Να το κάνεις δαχτυλίδι με τα γιο και μπρασελέ. Σου το παμιλά και δύο και τρεις και εφτά και οχτώ και δέκα. Αν αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναειδώ γυναίκα. Αν αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναειδώ. Έχω πει τόσες φορές αγάπη μου και θα στο βάλες τόσες. Άκου λοιπόν το σ' αγαπώ αγάπη μου σ' όλες τις γης τις γλώσσες. Σ' αγαπώ ελληνικά ή όταν ο ιταλικά. Je vous aime francésica, I love you εγγλέζικα. Yo te amo ισπανικά πορτογαλέζικα, για χαμίδι αράβικα, σε τσακοκιμέζικα, σ' αγαπώ. Η χλίπε τυχ, πως αλλιώνω σου το πω, πω εσένα αγαπώ. Σ' αγαπώ, για βαζιού πιλιού, πως αλλιώνω σου το πω, πω εσένα αγαπώ. Την εκπομπή μας στην κυρία Βάνου και να τη φιλήσω γλυκά. Σας ευχαριστώ, θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Μπράβο, και Τζένι, έχουμε και ένα μπράβο, πολύ ωραίο μπράβο. Δώρο και πολύ δημιουργικό για τον κύριο Βογιατζή. Για τον κύριο Βογιατζή που φτιάχνει πολύ όμορφα λουλούδια. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Σας έχουν πάρει και ένα καπελάκι να προφυλάσσεστε από τον ήλιο. Αχ, θαύμα, θαύμα. Και καταπληκτικό. Άλλα ρε Γιάννη. Να φωτίζουν με τη Μαρία τον κήπο. Μαρία, με τη Μαρία τον κήπο. Μαρία, κοίταξε τι σου φέρνω, Μαρία. Μαρία, κοίταξε τι σου φέρνω.